το 2020 ενδεχομένως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να είναι μόνο δύο σφραγίδες και μια φρικτή ανάμνηση στο μυαλό όλων των Ελλήνων. Ως οι άνθρωποι και τα κόμματα που οδήγησαν την Ελλάδα στην έσχατη παρακμή και στον έσχατο εξευτελισμό. Το δικό σας κόμμα πώς θα λειτουργήσει, με ποιους οικονομικούς όρους, θα δεχτεί επιδότηση, θα έχει χορηγούς, ποιος θα είναι, και έρχομαστε στα αμέσως στα ερωτήματα που ο πολίτης σκέφτεται. Η δημιουργία ξανά προτείνει έναν καινούριο πολιτικό πολιτισμό. Και αυτός φαίνεται σε όλα. Φαίνεται στο λόγο μας. Φαίνεται στους ανθρώπους που έχουν έρθει και ήδη δουλεύουν για τους σκοπούς της δημιουργίας σε όλη την Ελλάδα. Και φαίνεται και στα οικονομικά. Εμείς λοιπόν, καταρχήν, μέχρι στιγμής βάζουμε χρήματα από την τσέπη μας, αλλά τις αμέσως επόμενες μέρες, διότι τώρα το κόμμα είναι νόμιμο πλέον και μπορεί να ανοίξει λογαριασμούς τραπεζικούς, θα υπάρχει online κάθε μέρα ενημέρωση, δηλαδή θα υπάρχει ένα σύστημα όπου ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει στο site και να βλέπει το ταμείο. Έσοδα-έξοδα. Ο κύριος ΘΤΑΦ ή ανώνυμος, αν δεν θέλει να φαίνεται το όνομά του, έδωσε 50 ευρώ. Πήραμε κόλλες, ξέρω, χαρτιά εκτύπωσης, 20 ευρώ. Τόσα πήραμε, τόσα δώσαμε, τόσα πήραμε, τόσα δώσαμε, κανονικά τη στιγμή που γίνονται. Δηλαδή δεν είναι θέμα ελέγχου στο τέλος του έτους. Ναι. Αλλά θα υφιστάμεθα έλεγχο από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους Έλληνες, από όλους τους χρηματοδότες, κάθε στιγμή. Κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Παπανδρέου με τις δαπάνες, με το διάβια, με όλα αυτά. Δεν είναι ένα βήμα προς τα εκεί που λέτε ότι εσείς θα λειτουργήσετε? Είναι ένα βήμα. Το διάβια αφορά τις δαπάνες τις κρατικές, όχι όμως τις κομματικές. Δηλαδή τα κόμματα δεν δέχονται ακόμα έλεγχο στα οικονομικά τους. Και μάλιστα είδατε, πήγε ο Πάγκαλος να πει ότι θα ελέγχονται τα κόμματα. Πετάχτηκε το κουκουέ, λέει, εμείς δεν θέλουμε διότι θα μάθετε τους χρηματοδότες μας. Λες και βρισκόμαστε ακόμα στο Γράμμο και στο Βίτσι. Και ο Πάγκαλος είπε, οκ, αφού δεν θέλετε, τι να κάνουμε, ας μην ελεγχθούμε κι εμείς. Δηλαδή είναι μια καθαρή συμπαιχνία, μας θεωρούν ανόητους για να συνεχίσουν να παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι άποψη έχετε? Γιατί τα κόμματα εξουσίας είναι κόμματα συμφύρματα, τα οποία έχουν χάσει εκτός από την αίσθηση του κοινού νου και την αίσθηση του γελίου. Δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς είναι τα μοναδικά σταλινικά κόμματα, αν εξαιρέσουμε αυτό της Βόρειας Κορέας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και μόνο αυτό είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν κόμματα τα οποία πολέμησαν κάθε προσπάθεια εξυγχρονισμού τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις λίγες που γίναν, έχουν ένα όχι μόνιμο, ζουν στον κόσμο τους και ουσιαστικά υπονομεύουν την κοινοβουλευτική λειτουργία δρώντας ως κοινοβουλευτικοί μπαχαλάκηδες. Δεν μπορώ να ακούω δηλαδή από το ΚΚΕ μέσα στην Βουλή να λέει ότι εμείς δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο, μα ανήκουν στο νομοθετικό σώμα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να υποστηρίζουν τον νόμο, διότι αν αρχηγός κόμματος μέσα στη Βουλή λέει ότι εμείς κηρύσουμε απειθαρχία και ανυπακοή, τι θα πει ο άλλος, ο άνθρωπος που είναι έξω στον δρόμο? Αν δεν σε αρέσει ο νόμος, βοήθησε ή πάλεψε να αλλάξει, αλλά από τη στιγμή που ψηφίστηκε πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτοί είναι οι κανόνες της δημοκρατίας. Αν τους καταργήσουμε, περιμένω να ακούσω από κάποιον άλλον ποιο είναι το σύστημα που θα βάλουμε στη θέση της δημοκρατίας. Έχει πάρα πολλά προβλήματα η δημοκρατία, ο σύστημα. Αλλά δυστυχώς είναι το καλύτερο που έχει επινοηθεί μέχρι σήμερα. Συνεπώς συμπεραίνω ότι δημιουργήσατε κόμμα ώστε να παλέψετε το σύστημα μέσα από το σύστημα. Προφανώς. Επαναστάσεις δεν γίνονται πια. Δηλαδή με αίμα δεν διορθώνεις κάτι που έφτασε να μας πίνει το αίμα. Καλός ή κακός.